συμφωνούμε και εμείς με το πλαίσιο που τέθηκε. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά. Και σε εμάς δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια τόσο έντονο το φαινόμενο των συμβασιούχων. Όμως την περσινή χρονιά συνέβη κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Περίπου όσοι εργαζόμενοι μόνιμοι, τόσοι και συμβασιούχοι. 5.066 εργαζόμενοι με προγράμματα του ΟΑΕΔ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δασικές υπηρεσίες με 8 μήνες συμβάσεις και δυνατότητα παράτασης 45 ημερών. Και για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι διασκορπισμένοι σε όλη την επικράτεια, σε 100 περίπου οργανικές μονάδες στις δασικές υπηρεσίες. Έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε να κάνουμε τις συσκέψεις με όλους τους συναδέλφους εκεί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και κάτι άλλο, αντιμετωπίζουν μια προσπάθεια και εκ μέρους της ΓΕΣΕΕ να καπελώσει τον αγώνα τους, θέλοντάς τους να τους εγγράψει σε σωματεία πρωτοβάθμια, πληρώνοντας μάλιστα και εξωφρενικά ποσά πολύ μεγάλα. Εμείς προσπαθούμε και ήδη σε πολλούς πρωτοβάθμιους που έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν, εγγράφουμε στα σωματεία μας και προσπαθούμε να τους οργανώσουμε ώστε να παλέψουμε αυτό που λέμε, δηλαδή τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Θεωρούμε απαράδεκτο στον 21ο αιώνα να συζητάμε με συνθήκες γαλέρας, εργασιακής γαλέρας, με συναδέλφους που κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς, τους ίδιους χώρους και μάλιστα με μισθούς πείνας, απληρωσιάς. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να δουλέψουμε. Αυτό είναι που λέμε κοινωνική συμμαχία. Να βγουν όλοι οι εργαζόμενοι μπροστά. Νομίζω είναι καθήκον πρώτα δικό μας, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα πολύ περισσότερο από αυτούς και να βγούμε μπροστά, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να γίνουν συσκέψεις, να γίνουν ενημερώσεις, ώστε το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και να καταθέσουμε την πρόταση που είπε και η συναδέλφη σας στη Βουλή για να μετατραπεί το άρθρο 103 του Συντάγματος. Ώστε να μπορούν να αλλάξει, μάλλον να καταργηθεί το 103, ώστε να μπορούν να μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου. Συμφωνούμε και εμείς σε αυτό το πλαίσιο που τέθηκε και θα είμαστε μαζί σας.